Και περίπτωμα της παρουσίασης μας ορίστησε φυσικά σε αυτά τα λειτουργικά προβλήματα, μια αποτίμηση και συνεισφορά, προοπτικές εν ώψη του νέου αυτού νομοσχεδίου που μας έχουν αναπτύξει πάρα πολύ και μια συζήτηση που θέλουμε να κάνουμε όλοι μαζί, να βοηθήσουμε και σήμερα και συνειδητοποιήσουμε και καταλάβουμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, ουσιαστικά αυτά που σας παραθέτω εδώ είναι κάποιες προτάσεις που θα θέλαμε να κάνουμε. Δηλαδή, πιστεύουμε ότι πρέπει να έχουμε επίσης περισσότερο παραδειγμάτων. Είναι πολύ λίγοι οι σπουδαστές αυτή τη στιγμή που συμμετέχουν σε προγράμματα μεταγράφησης. Και η αναλυτικότητα είναι ακόμα λιγότερη. Να σκεφτείτε ότι εγώ ως μηχανολόγος παίρνω δύο μηχανολόγους, ας πούμε. Την ειδικότητά μου. Και δεν είναι πάνω από δύο ή τρεις γενικότερα στις ειδικότητες. Και περιμένουμε πολλά χρόνια μέχρι να φτάσουμε να μας δεχθεί η σχολή. Οπότε θεωρώ ότι και περισσότερα παρατήματα και αύξηση του αριθμού των φοιτητών ανά ειδικότητα είναι αναγκαίο αν θέλουμε να έχουμε εκπαιδευτικούς καταρτισμένους στα σχολεία μας. Και να μην έχουμε τα προβλήματα αυτά που, όπως είπατε και εσείς, διορισμένων, που φέρουν και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τον υστέρα προγράμματα τέτοια. Επίσης, ένα άλλο θέμα που μας έχει απασχολήσει πολύ είναι η διαφορήγηση βιβλίων. Δυστυχώς, τα βιβλία που έχουμε αυτή τη στιγμή τα επιστρέφουν στο τέλος του έτους. Θεωρώ ότι αυτό είναι το ελάχιστο ενός προγράμματος που προέρχεται από ένα τριτοβάθμιο παιδαγωγικό ίδρυμα. Τα βιβλία να μας τα πάνε και ωραία. Τουλάχιστον αυτό. Και βέβαια είναι και η κατάρτιση των διδάκτων. Τα βιβλία δεν είναι πολλά, είναι 200 ευρώ. Αλλά 200 ένα εξάμηνο, ευχαριστώ. Δηλαδή 400 ευρώ στο σύνολο. Δεδομένου ότι πολλοί ερχόμαστε μάλλον από διάφορα μέρη της Ελλάδος και ήδη είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, αντιμετωπίζουμε πολλές δυσκολίες οικονομικές, τουλάχιστον θα θέλαμε να είμαστε σε ένα πρόγραμμα το οποίο θέλει να μας βοηθήσει, να μας στηρίξει, να μας παρέχει τα βιβλία και οποιαδήποτε βοήθεια και όχι να. Τέλος πάντων, πρέπει να πληρώσουμε γι' αυτό. Τώρα, ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί πολύ είναι η εξαρτοστάσεως εκπαίδευση. Τα έχετε ήδη αναφέρει κάποια πράγματα. Το γεγονός ότι εξελικτεύονται πολλοί άνθρωποι με οικογένειες και έχουν να καταρτηθούν σε διάφορα μέρη της Ελλάδος τα προγράμματα αυτά, που είναι απαραίτητα για διορισμό. Και θεωρώ ότι πλέον με τα μέσα που υπάρχουν και όπως ήδη έχει αναφερθεί για τη σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση, που ήδη και το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο έχει δώσει τα κότα του πάνω σε αυτό το τομέα. Μπορεί και ας πέντε να λειτουργήσει κάτι παρόμοιο και να δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που δεν μπορούν να μετακινηθούν και που έχουν τα πόντα να κεφαίρουν να μπορούν να παίρνουν το τύπο θετικό. Τώρα, ως προς την αναγνωσιμότητα του τίτλου. Εδώ τώρα είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί υπό την έννοια ότι είμαστε ένα χρόνο σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι αρκετά επίμονο. Δηλαδή, έχουμε εργασίες, δημιουργική εργασία, έχουμε επισκέψει σχολεία και αναρωτιόμαστε γιατί αυτό κάποια στιγμή να μην αποτελέσει ένα μεταπτυχιακό τίτλο σε ένα παιδαγωγικό, σε ένα τέλο πάντων. Να αποτελέσει μεταπτυχιακό, δεδομένου ότι υπάρχουν μεταπτυχιακά και στην Ελλάδα ετήσια παιδαγωγικά. Ή τέλος πάντων, ή μπορεί να γίνει έτσι ώστε να ο οδηγός σπουδών να διευθυνθεί και να γίνει μεταπτυχιακό. Γιατί θεωρώ ότι είναι άδικο για ανθρώπους που αφιερώνουν ένα χρόνο από τη ζωή τους για παιδαγωγικά να μην έχουν μια αναγνωσιμότητα και να μην είναι ένα χρόνο στο παιδικό. Τώρα, κάποια λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, θεωρώ όλα τα παραδείγματα και βλέπω και οι αρχάνες. Δεν έχουμε βιβλιοθήκη. Έλλειψη πλούσια συλλογή αντίπου και ηλεκτρονικού υλικού. Σε γενικέ γραμμέ, εδώ υπάρχει το e-class, είναι μια βάση δεδομένων μέσα στη σελίδα που υποτίθεται ότι έχουμε υλικό. Και ανταλλάσσουμε, παίρνουμε κάποιο κωδικό, ανεβαίνουν σημειώσει καθηγητών και εμεί μπορούμε να τι κατεβάσουμε. Αλλά το θέμα αυτό δεν λειτουργήσε, υπάρχουν πολλοί περιορισμοί και η ιστοσελίδα τελικά αυτή δεν καταφέραμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Θεωρούμε δηλαδή ότι πρέπει να γίνουν και πράγματα πάνω σε αυτό το τομέα, έτσι ώστε να έχουμε άμεσα σημειώσεις. Ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί είναι η πρακτική άσκηση σχολείων.
αναλογιστείτε, εμείς ήδη εδώ κάνουμε κάποιες μικροδιδασκαλίες μεταξύ μας σε ομάδες και στο τέλος θα είχα προχωρήσει να κάνουμε δύο διδασκαλίες στα σχολεία. Διαπιστώσαμε ότι αν κάνουμε περισσότερες διδασκαλίες στα σχολεία και είχαμε καλύτερη εικόνα των πραγμάτων, θα μας βοηθούσε να είμαστε και εμείς πιο αποτελεσματικοί. Γιατί τα καταστήματα είναι ιδανικές οι συνθήκες εδώ και υπό ιδανικές συνθήκες μπορεί να είσαι ο τέλειος εκπαιδευτικός. Οι λεγόμενες FAV ή μικροδιδασκαλίες που ανέφερα τώρα, θα θέλαμε να αποτελέσουν ένα εργαστηριακό μάθημα της σχολής. Γιατί δεν ξεχωριστώ πολύ. Δεν θα είναι μια εργασία που πρέπει απλά να παραδοθώ. Και να υπάρχει εξατομικευμένη προσέγγιση και κάτι που προετοιμάζει το φοιτητό. Δηλαδή, μέχρι στιγμής τι γίνεται. Χωριζόμαστε σε ομάδες, υποτίθεται παρομοίων αντικειμένων, ειδικοτήτων, π.χ. εγώ ως μηχανολόγος, συνήθως με ηλεκτρολόγους και χημικούς μηχανικούς. Και κάνουμε γκρουπάκια μας μεταξύ μας πράγματα τα οποία η ίδια σχολή δεν τα εφαρμόζει. Δεν θέλουμε να υπάρχουν βαθμοί. Οπότε είμαστε βαθμοθυρικοί και δεν είμαστε, γιατί είμαστε συμμετοχικά εδώ και ξέρουμε τι θέλουμε. Και θέλουμε να βελτιώσουμε το ζωτικό σε εμά. Αλλά σε γενικέ γραμμέ, μέσα από τη στιγμή που υποτίθεται ότι εμεί διδασκόμαστε παιδαγωγικέ αρχέ, τουλάχιστον α εφαρμόζουμε εμεί πρώτα. Και γι' αυτό θέλουμε και ανάλυση τη βαθμολογική κλίμακα. Θέλουμε. Δηλαδή, υπάρχει βαθμολογία. Και υπάρχει και ένα άγχος στα παιδιά. Δεν θέλουμε αριθμούς. Θέλουμε κατάρρευση βαθμολογικής κλίμακας μέσα στο 10. Καλά, πολύ καλά. Εντάξει. Δεν είναι μια περιγραφική που να μας λέει εξατομικευμένα τις αδυναμίες μας. Γιατί αυτή είναι η ουσία. Το να μου πει σε μένα πήρα 15-16 δεν σημαίνει τίποτα. Αυτό θέλουμε. Άρα από όμως χρησιμοποιείτε το μάθος και εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να χρησιμοποιείτε το σκουτήριο. Όπου εδώ βάζουμε όλες τις σημειώσεις μας και καταφέραμε με αυτόν τον τρόπο άμεσα οι καθηγητές να ανεβάζουν τις σημειώσεις αυτήν στη σελίδα. Βλέπετε σημειώσεις του εξαμήνου, σημειώσεις και κάτω-κάτω εξαμήνου δεν φαίνεται, για κάθε μάθημα, σχόλια και να είναι και φόρουμ και να επικοινωνούμε μέσω αυτού και για οτιδήποτε έχει να κάνει με τις πρόοδους που το κάνουμε εμείς οι διευθυντές τελικά. Λοιπόν, τώρα ουσιαστικά για να έρθουμε και λίγο στο τίτλο της ημερίδας που έχει να κάνει με την παιδί, αυτό που έχουμε καταλάβει είναι ότι εμείς είμαστε στη βάση της αρχικής εκμόρφωσης, που αφορά και τους αδιόριστους. Αλλά σίγουρα, όπως είπατε κι εσείς και ήδη το αναφέρατε, υπάρχει ανάγκη για στοιχιζόμενη εκμόρφωση, που αφορά και διορισμένους που είναι πιστοποιητικό. Γιατί και εμείς δεν το είχαμε συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουν κάποιες κατηγορίες. Θεωρούσαμε ότι όλοι οι διορισμένοι είχαν πιστοποιητικό. Οπότε σίγουρα στο θέμα της διαβίωσης χρειάζεται, γιατί είναι αναγκαίες η διαβίωση μόρφωση και κυρίως για τα τεχνολογικά επαγγέλματα, που τα πράγματα εξελίσσονται τόσο γρήγορα και δεν μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε. Είναι αναγκαίο. Αυτό έχουμε να πούμε για αυτό το θέμα. Και βέβαια δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε το νέο νομοσχέδιο. Εδώ, μετά από πολλές ανησυχίες και άγχος, ευτυχώς είδαμε ότι μπήκε το πιστοποιητικό πεδίο κατάρτισης. Το κάνουμε όμως με αυτό που